Trabalhadores e trabalhadoras desempregados, exibindo nos semáforos cartazes de papelão com a frase que nos envergonha a todos. Por favor, me ajuda. Ο Λούλα ντα Σίλβα βουρκώνει την ώρα που αναφέρεται σε αυτούς που ζητιανεύουν στα φανάρια. Είναι ίσως η πιο φορτισμένη στιγμή κατά τη διάρκεια της χθεσινής ορκομοσίας του νέου Προέδρου της Βραζιλίας. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Πρόκειται για το μοναδικό πρόεδρο της Βραζιλίας που προέρχεται από την εργατική τάξη, καθώς ήταν μεταλλορίχος και του οποίου η ζωή πέρασε μεταξύ σφύρας και άκμονος. Κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε σκάνδαλα διαφθοράς, φυλακίστηκε και τελικά αποφυλακίστηκε και ακυρώθηκαν οι καταδίκες του. Στην ομιλία του δεσμεύτηκε να οικοδομήσει τη χώρα και να διορθώσει το καταστροφικό έργο του προκατόχου του Μπολσονάρου, αλλάζοντας και τους νόμους για την οπλοκατοχή. Eu e o meu companheiro Vítor Geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Μια θάλασσα υποστηρικτών του κόμματος των εργαζομένων είχε πλημμυρίσει τους δρόμους της Βραζίλια, οι οποίοι ζητοκράυγαζαν. Σε μια ιδιαιτέρως συμβολική κίνηση, ο Λούλα πλαισιώθηκε από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Μάλιστα, του έδωσαν αυτή την κιτρινοπράσινη προεδρική ζώνη. 77χρονος Λούλα ήθελε να στυλιτεύσει τις ανισότητες και να στηρίξει τη διαφορετικότητα.